κράτη είναι 853, εκ των οποίων 9 έγιναν στις πύλες εισόδου. Οι συμπολίτες μας που κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο είναι 83 και ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι 491. Στην Αττική ανακοινώνουμε 242 διαγνώσεις και στη Θεσσαλονίκη 179. Να δούμε μερικά στοιχεία στην αρχή τώρα για την εξάπλωση στον κόσμο. Η πανδημία του κορονοϊού καταγράφει πλέον 78 εκατομμύρια διαγνώσεις, εκ των οποίων τα 55 εκατομμύρια έχουν αναρρώσει, ενώ οι ενεργές λοιμώξεις αυξήθηκαν σε περίπου 21 εκατομμύρια. Ο ρυθμός των διαγνώσεων παραμένει ενισχυμένος στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας, ξεπερνώντας τις 700.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν ενισχύθηκε και ξεπέρασε τους 13.000 θανάτους ανά ημέρα. Στην Ευρώπη η επιδημία παραμένει σταθερή σε γενικές γραμμές, έχοντας ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια διαγνώσεις και περίπου 500.000 θανάτους, ενώ ο ρυθμός των διαγνώσεων υποχωρεί σταδιακά σε λιγότερες από 200.000 ανά ημέρα. Μερικά στοιχεία των επιδημιών ανά χώρα. Η επιδημία στη Γαλλία παραμένει σταθεροποιημένη στο επίπεδο των 15.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν παραμένει στα επίπεδα των 350 ανά ημέρα. Η επιδημία στη Γερμανία ενισχύθηκε ελαφρώς στα επίπεδα πάνω από τις 20.000 διαγνώσεις, ενώ ξεπέρασε και τις 30.000 διαγνώσεις σε μία ημέρα, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. Ο ρυθμός των θανάτων φαίνεται ότι ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας και τους 700 θανάτους ανά κάποιες ημέρες. Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε αυστηροποιημένο lockdown μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η επιδημία έχει ενισχυθεί πάλι με χαρακτηριστικά τρίτου κύματος αυτή τη φορά, καταγράφοντας πλέον περισσότερες από 30.000 διαγνώσεις σε κάποιες ημέρες. Από την άλλη, ο ρυθμός των θανάτων φαίνεται σταθεροποιημένο στο επίπεδο των 500 θανάτων ανά ημέρα. Στην Ιταλία η επιδημία παραμένει σταθεροποιημένη στο επίπεδο των 15 με 20.000 διαγνώσεων ανά ημέρα και ομοίως ο ρυθμός των ατόμων που καταλήγουν από τον ιό φαίνεται σταθεροποιημένο σε περίπου 700 θανάτους ανά ημέρα. Να δούμε λίγο την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσίευε ο ΕΟΔΗ, η μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια συνεχίζεται. Ομοίως, τα σημεία πίσης στο σύστημα υγείας δείχνουν υποχώρηση, αν και η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένει εξαιρετικά επιβαρημένη. Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα συνέχισε να συρρυκνώνεται, καταγράφοντας έως και 15% λιγότερες διαγνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ η επιδημία στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να συρρυκνώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην Αττική, καταγράφοντας έως και 28% λιγότερες διαγνώσεις από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Να επισημάνουμε πάλι ότι το επιδημιολογικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη παραμένει έως και 3 φορές υψηλότερο από την Αθήνα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη παραμένει η κατάσταση στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη, ενώ η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να είναι γενικά σε πτωτική πορεία. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων παραμένει να έχει βάρος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με τη συμμετοχή των 40 έως 65 και των μεγαλύτερων από 65 να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση. Η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωστέντων, ωστόσο, έχει πτωτική πορεία. Η πτωτική πορεία της νοσηρότητας έχει σίγουρα πολύ μικρότερο ρυθμό από ό,τι ήταν η ανωδική πορεία, που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι η επιδημία μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια αποκλιμακώνεται αργά και δύσκολα. Αυτό είναι ένα σκληρό δεδομένο και είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να εορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα όπως έχουμε συνηθίσει. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι οι συναντήσεις σε κλειστούς χώρους, με αρκετό κόσμο, χωρίς χρήση μάσκας, με τραγούδια και δυνατές ομιλίες, δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες υπερμετάδοσης του ιού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να τις αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι κερδίσαμε με κόπο στη φάση αυτή είναι προφανές ότι μπορεί να αλλάξει σε ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να κάνουμε γιορτές με την οικογένειά μας μόνο και να αποφύγουμε τη συνάντηση διαφορετικών οικοκυριών. Αν συναντηθούμε με άλλη οικογένεια, ιδανικά θα ήταν να είναι η ίδια σε όλες τις περιστάσεις, ώστε να διατηρήσουμε τη λεγόμενη κοινωνική φούσκα σε όλη τη διάρκεια των εορτών. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην συμμετέχουν σε παρόμοιες συναντήσεις ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι. Έτσι λοιπόν θα επαναλάβω τις πολύ απλές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να συνεισφέρουμε στην περαιτέρω μείωση του επιδημιολογικού φορτίου. Καταρχάς, αν έχουμε συμπτώματα, να μην συμμετέχουμε καθόλου.
να φοράμε μάσκες όπου είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, πάμε με μάσκα και κυρίως αποφεύγουμε αγκαλιές και φιλιά. Να διατηρήσουμε έναν μικρό αριθμό ατόμων στις όποιες συναντήσεις. Να συναντηθούμε με τα ίδια άτομα σε όλες τις γιορτές, ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινωνική φούσκα. Να διατηρούμε πάντα τους κανόνες υγιεινής και να υπάρχει πολύ καλός αερισμός του χώρου ή να βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω να δηλώσουν όλοι ενδιαφέρον στην πλατφόρμα του τυχεοποιημένου δωρεάν τεστ κορονοϊού. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα και μέχρι τις 5.30 είχαν δηλωθεί ήδη περισσότεροι από 5.000 εθελοντές. Να επισημάνουμε ότι αν έχετε συμπτώματα, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό. Τα τεστ είναι δωρεάν για όλους που έχουν συμπτώματα συμβατά με COVID-19 και προσφέρονται σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Η πλατφόρμα δεν είναι για άτομα με συμπτώματα. Με τη συγκεκριμένη δράση αποσκοπούμε να βελτιώσουμε την επιτήρηση της επιδημίας σε βάθος χρόνου. Τέλος, να αναφερθώ και σύντομα στο μεταλλαγμένο στέλεχος που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες και έχει ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι έχει ελαφρώς αυξημένη μολυσματικότητα. Το φαινόμενο είναι υποδιαρκή παρακολούθηση, δεν έχει επαληθευθεί. Παρόλα αυτά, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Να σημειωθεί ότι το στέλεχος περιγράφηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάλλαξη κυκλοφορούσε αρκετά πιο νωρίς. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αν επαληθευτεί η υπόθεση της μικρής αύξησης της μολυσματικότητας, δεν τροποποιεί το σχεδιασμό που ήδη έχουμε. Δηλαδή, τον εμβολιασμό, τη λήψη μέτρων ανάλογα με το φορτίο της επιδημίας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για όποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγιορκίνη. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Βρισκόμαστε μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, γι' αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή ενημέρωση, υπενθυμίζοντας τι ισχύει για τις ημέρες αυτές. Και κατά την περίοδο αυτή, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε μετά τις γιορτές να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση της πανδημίας. Όπως περάσαμε ένα διαφορετικό Πάσχα, έτσι και τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι διαφορετικά. Δεν θα πάμε σε ρεβεγιόν, ούτε θα μαζευτούμε σε μεγάλες παρέες για να γιορτάσουμε όπως στις άλλες χρονιές. Γύρω από το γιορτινό τραπέζι, αν δεν είμαστε μόνο με την οικογένειά μας, μπορούν να συγκεντρωθούν δύο οικογένειες και μέχρι 9 άτομα, οι ίδιες οικογένειες, γιατί και αυτές τις μέρες πρέπει να διατηρήσουμε όσο πιο περιορισμένο γίνεται τον κύκλο μας. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, χωρίς κάποια εξαίρεση για την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η μοναδική εξαίρεση σε εισαγωγικά, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, θα είναι στο εύρος των ελέγχων που θα γίνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Η ελληνική αστυνομία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι παντού και ιδιαίτερα κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δηλαδή 10 το βράδυ με 5 το πρωί. Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να βγουν να πούν τα κάλαντα, καθώς φέτος τα πάντα θα είναι διαφορετικά και επιπρόσθετα δεν προβλέπει τη μετακίνηση για τον λόγο αυτό. Σχετικά τώρα με τους χώρους λατρείας, υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, παρουσία πιστών τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου, την 1η και 6 Ιανουαρίου. Εντός του χώρου λατρείας επιτρέπεται ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά, με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παριστάμενων είναι 25 άτομα, ενώ στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών τα 50 άτομα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή στο χώρο λατρείας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι οι φετινές γιορτές θα είναι ιδιαίτερες, καθώς τα μέτρα που ισχύουν δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε τον τρόπο ενδεχομένως που θα θέλαμε. Είναι όμως απαραίτητα, είναι σημαντικά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία ανθρώπινων ζώων, την προστασία των ανθρώπων που αγαπάμε και μας αγαπούν. Βλέπουμε εξάλλου τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και στην Ευρώπη, καθώς πολλές χώρες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε άρση των μέτρων εν ώψη των εορτών. Ακόμη όμως και χώρες που άνοιξαν καταστήματα και εστιατόρια, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγκάστηκαν να κλείσουν ξανά προκειμένου να αποφύγουν μια νέα έξαρση της πανδημίας μετά τις γιορτές. Πιο συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ήδη γνωρίζετε, αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής, έχει εντοπιστεί μια μετάλλαξη του ιού. Τα νέα αυτά δεδομένα οδήγησαν στην επικαιροποίηση της αεροπορικής οδηγίας NOTAM,
που ισχύει για τις αφίξεις από τη χώρα αυτή προς τη χώρα μας. Έτσι, από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπόκεινται σε rapid test και σε 10-ήμερο υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατοίκων ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF. Προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι αφιχθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR test όταν συμπληρωθεί το 10-ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού που ελέγχεται από την αστυνομία. Ενώ συνεχίζει να ισχύει υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, να έχουν αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρων και να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα PLF προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Σχετικά τώρα με την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και η Δυτική Αττική, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν σήμερα 367 ενεργά κρούσματα, ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων είναι τα 54 έτη. Σε κατοίκον περιορισμό βρίσκονται επίσης οι 477 στενές επαφές high risk των κρουσμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία της εχνηλάτησης. Το 79,52% των κρουσμάτων παρουσιάζει κύρια ή δευτερεύοντα συμπτώματα, 47,58% στην πρώτη περίπτωση, 31,94% στη δεύτερη. Όσον αφορά στην εικόνα στη Δυτική Αττική, παρά την έντονη διαδημοτική κινητικότητα των ενεργών κρουσμάτων τις προηγούμενες εβδομάδες, που μας προβλημάτισε έντονα, η σαρωτική και στοχευμένη έλεγχη των κλιμακίων του ΕΟΔΗ τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι ευτυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένη διασπορά και επιδημιολογικά κλάστερς που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, πριν λίγο, στο Δήμο Ασπρόπυργου υπήρχαν 179 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Λευσίνας 78 και στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας 25. Παρακολουθούμε αναλυτικά και αξιολογούμε όλα τα δεδομένα σε καθημερινή βάση και την Πέμπτη θα τεθούν σε γνώση των επιδημιολόγων μας για τις δικές τους εισηγήσεις σχετικά με την παράταση ή όχι των επιπλέον αυστηρών περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ως τα ξημερώματα της Παρασκευής. Καλούμε ιδιαίτερα τους κατοίκους των περιοχών αυτών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν στο ακέραιο τα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άρση τους το ταχύτερο δυνατόν. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι οι αποφάσεις μας βασίζονται και θα συνεχίζουν να βασίζονται στα σύνθετα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και μόνο. Την ίδια στιγμή απευθύνουμε έκκληση και σε όλους τους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα να τηρήσουμε με συνέπεια τα μέτρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφύγουμε τυχόν επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων αμέσως μετά τις γιορτές. Γιορτάζουμε τα φετινά Χριστούγεννα διαφορετικά, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε και πάλι μαζί με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε λίγο καιρό, χωρίς να λείπει κανείς. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία για όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Μπουλούτζα από την εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Κοντοζαμάνη, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, το ποσοστό των υγειονομικών που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού είναι στο 40%. Ποια είναι η εικόνα που έχει το Υπουργείο από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας? Τι προτίθεστε να κάνετε για να αυξηθεί η συμμετοχή των υγειονομικών? Για το ίδιο θέμα ρωτάει και η κυρία Παπακοστοπούλα από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Κύριε Κοντοζαμάνη, έχουμε ακριβή εικόνα του συνολικού αριθμού των υγειονομικών που θέλουν να εμβολιαστούν? Σας ικανοποιεί το νούμερο? Και κύριε Χαρδαλιά, υπάρχει περίπτωση να δούμε νέα μέτρα την πρωτοχρονιά, αν οι πολίτες δεν πειθαρχήσουν τα Χριστούγεννα? Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια αμφιβολίας, δημιουργίας εντυπώσεων και δημιουργίας αμφιβολίας από την πλευρά των υγειονομικών να εμβολιαστούν. Οι υγειονομικοί είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Όλον αυτόν τον καιρό δίνουν με όλους τους τις δυνάμεις αυτή τη μάχη και είναι η πρώτη ομάδα του πληθυσμού που θα εμβολιαστεί σε λίγες ημέρες. Τα νούμερα που έχουμε και η καταγραφή αυτή συνεχίζεται είναι ενθαρρυντικά. Στους γιατρούς ξεπερνάει το 70% η δήλωση συμμετοχής στον εμβολιασμό. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Η δήλωση αυτή έγινε προκειμένου να προετοιμαστούμε καλύτερα για την διεξαγωγή του εμβολιασμού στα νοσοκομεία. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πρώτο εμβόλιο που έρχεται
έχει ιδιαίτερες συνθήκες διακίνησης, φύλαξης και διανομής και διάθεσης. Επομένως, προσπαθούμε να εμβολιάσουμε τους υγειονομικούς και τον υπόλοιπο πληθυσμό μετά, τηρώντας τις διαδικασίες διακίνησης, διότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει εντός ολίγων ωρών από τη στιγμή που θα ανοίξει το φιαλίδιο, και γι' αυτό ζητήσαμε από τους υγειονομικούς να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν. Επαναλαμβάνω, τα νούμερα μέχρι στιγμής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, οι γιατροί έχουν δηλώσει πρόθεση να εμβολιαστούν. Σε σχέση με την ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση την πρωτοχρονιά να δούμε πρόσθετα μέτρα εφόσον δεν πειθαρχήσουν οι πολίτες τα Χριστούγεννα, η απάντηση είναι απλή. Ναι. Ο κύριος Δεβετζόγλου από το protagon.gr. Χθες η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι ένα άτομο το οποίο έχει νοσήσει δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι πλέον επίνοσο και καλό είναι να εμβολιαστεί. Κύριε Μαγιορκίνη, η κυρία Παπα Ευαγγέλου είχε πει πριν από 15 μέρες ότι ασθενείς που έχουν περάσει ήδη κορονοϊό στις περισσότερες κλινικές μελέτες δεν εμβολιάζονται καθώς θεωρείται κριτήριο αποκλεισμού. Ποιες είναι οι τελικές οδηγίες για όσους έχουν νοσήσει? Τα πλαίσια στα οποία διεξάγονται οι κλινικές μελέτες είναι πολύ αυστηρά. Ένα κριτήριο αποκλεισμού σε μια κλινική μελέτη δεν σημαίνει ότι δεν θα εμβολιαστεί κάποιος. Απλά θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η επίδραση των εμβολίων σε άτομα που δεν μολύνθηκαν ποτέ. Γιατί αυτό αποτελεί ένα, όπως το λέμε, συγχυτικό παράγοντα. Ένα παράγοντα που μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της μελέτης του εμβολίου. Αυτό που είπε η κυρία Θεοδωρίδου, όπως είπε, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί στο παρελθόν, υπάρχουν ενδείξεις ότι μολύνθηκαν, εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται κανονικά στο σχέδιο, χωρίς να αλλοιώνει αυτή η γνώση τον προγραμματισμό που υπάρχει. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος που έχει μολυνθεί, θα εμβολιαστεί στη σειρά του όπως προβλέπεται με βάση το σχέδιο του εμβολιασμού. Το ίδιο και η υγειονομική και το ίδιο όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι κάποιος μολύθηκε στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι δεν θα εμβολιαστεί. Σημαίνει ότι θα εμβολιαστεί κανονικά στη σειρά του. Κύριος Χινάς Παπαδόπουλος από τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Κύριε Χαρδαλιά, σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, στα τέλη Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν ήταν πολλές οι φωνές στην πόλη που ζητούσαν lockdown νωρίτερα. Ούτε η κυβέρνηση είχε κάποια σχετική εισήγηση. Πριν λίγες ημέρες αναφέρατε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπήρξαν λιγοστές εισηγήσεις σχετικά με τη Θεσσαλονίκη και ο Περιφερειάρχης συμμετείχε σε αυτές. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν εισάκουσε την εισήγηση του κ. Τζικώστα? Υπήρξε επίσημη εισήγηση για τη λήψη μέτρων νωρίτερα, η οποία δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Έγινε και τις προηγούμενες μέρες μια προσπάθεια όχι μόνο να παραποιηθεί ή να εξηγηθεί αλλιώς από την ουσία η απάντησή μου, αλλά και η ερώτηση που μου έγινε. Τα πραγματικά δεδομένα έχουν εξής. Η κυβέρνηση δίνει μαζί με την αυτοδιοίκηση αυτή τη μάχη από την αρχή της πανδημίας. Το ενδιαφέρον των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών μας είναι κοντά στους δημότες. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι για τους πολίτες. Όλοι μαζί δίνουμε αυτή τη μάχη. Συζητάμε, αναλύουμε, προχωράμε σε συγκεκριμένες πολιτικές. Ο καθένας έχει ένα δικό του κομμάτι που ανταποκρίνεται στα ζητήματα πολιτικής που αφορούν σε μέτρα ή σε πρωτοβουλίες για τον κορονοϊό. Και στο τέλος όλης αυτής της μάχης, όλοι αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι είναι οι ίδιοι πολίτες. Η μάχη είναι κοινή, η προσπάθεια είναι κοινή και την ώρα που δίνουμε αυτή τη μάχη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην μπαίνουμε σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που καλλιεργούνται, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύση για όλα τα προβλήματα σε κάθε γειτονιά ξεχωριστά. Ο κύριος Γορανίτης από το insidestory.gr. Κύριε Χαρδαλιά, μπορείτε να μας δώσετε ποσοτικά στοιχεία των ιχνηλατήσεων αναχώρο και τύπο συνάθρησης? Έχουν εντοπιστεί φορείς που λειτουργήσαν ως υπερμεταδότες συγκεκριμένα συμβάντα και χώροι υπερμετάδοσης? Κύριε Μαγιορκίνη, κατά πόσο ο τρόπος επιλογής του δείγματος των ελέγχων μέσω του testing.gov.gr είναι αντιπροσωπευτικός και κατά πόσο θεωρείται τυχαίο δείγμα όταν ζητείτε από τους πολίτες να αυτοπροταθούν για έλεγχο? Θεωρείτε ότι θα σας δώσει μια ικανοποιητική εικόνα για την επιδημιολογική κατάσταση της εκάστοτε περιοχής ή ενδέχεται να λειτουργήσει από προσανατολιστικά για τον επιπολασμό της νόσου?
Υπάρχουν προφανώς ποσοτικά στοιχεία και αναλυτικά στοιχεία. Δεν τα έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή. Και είναι σίγουρο ότι από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της πανδημίας και σε όλες τις φάσεις της, και εντοπίζονταν και εντοπίζονται ακόμα και φορείς και αν θέλετε και χώροι και συμβάντα με σαφείς ενδείξεις υπερμετάδοσης. Αυτό βγαίνει από την ειχνηλάτηση. Όλα αυτά αξιολογούνται με απόλυτο σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά τα δεδομένα αποτελούν και την βάση πάντα σε επίπεδο ανωνυμοποιημένων στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων για τους επιδημιολόγους μας για να γίνουν τις σχετικές εισηγήσεις. Άρα η απάντηση είναι ναι, προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να παίρνουμε καθημερινά, να αξιολογούμε τα δεδομένα σε κάθε περιοχή και να προσπαθούμε να μικρά ή μεγάλα κλάστρες, μικρούς ή μεγάλους πολλαπλασιαστές, συγγνώμη, να τους στεγανοποιούμε ώστε να προλαβαίνουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω υπερμετάδοση ή έξαρση μιας πανδημίας σε μια περιοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή για το θέμα της αντιπροσώπευσης. Καταρχάς, με τις όρες της πλατφόρμας εξασφαλίζεται η γεωγραφική αντιπροσώπευση. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η διαδικασία του τεστ αποτελεί μια διαδικασία όπου κάθε πολίτης συμμετέχει εθελοντικά όπως και να γίνει. Δεν μπορούμε κάποιον να υποχρεώσουμε να κάνει το τεστ. Άρα λοιπόν είτε το κάνει μέσω μιας φόρμας στο ίντερνετ είτε πηγαίνει σε ένα χώρο. Σε κάθε περίπτωση γίνεται με τη συγκατάθεση του πολίτη. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι που η επιδημιολογία το γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε κοιτάξει εναλλακτικά σενάρια και καταλήξαμε σε αυτήν ως τη βέλτιστη λύση. Εννοείται ότι υπάρχουν από πίσω μια πληθώρα επιδημιολογικών εργαλείων τα οποία βοηθάνε στο να μπορέσουμε να εξάγουμε από αυτή τη διαδικασία τη μέγιστη καθαρή πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε και είναι ένα διαχρονικό εργαλείο που θα βελτιώσει τα ήδη πολλά εργαλεία που έχουμε, γιατί δεν είναι το μόνο εργαλείο. Έρχεται και προστίθεται σε μια σειρά εργαλείων που χρησιμοποιούμε ήδη μέχρι στιγμής και θα βελτιώσει, πιστεύουμε, σημαντικά την ικανότητά μας να προβλέπουμε πώς κινείται η επιδημία και πώς είναι η διασπορά στην κοινότητα σε βάθος χρόνου. Επόμενη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, αύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.